Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τα βασικά στοιχεία του τι είναι ένα δίκτυο LoRa, τι είναι το Internet of Things και πώς λειτουργούν όλα αυτά και τι εφαρμογή μπορεί να έχουν στη γεωργία και στην κυπουρική. Το LoRa είναι ένα ευρείας περιοχής, χαμηλής ισχύος, χαμηλής ταχύτητας δεδομένων ασύρματο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Να το επαναλάβω. Το LoRa είναι ένα ευρείας περιοχής, χαμηλής ισχύος, χαμηλής ταχύτητας δεδομένων ασύρματο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Μάλλον ο ορισμός αυτός έχει πολλούς τεχνικούς όρους και δεν μας βοηθάει πολύ. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με την ανάπτυξη του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε και η ανάπτυξη των δικτύων με ψηφιακές συσκευές που επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αναπτύχθηκε δηλαδή το διαδίκτυο των πραγμάτων ή το ίντερνετ των συσκευών, Internet of Things ή πιο απλά όπως το συναντάμε το IoT. Το σύστημα LoRa είναι δίκτυα μια συγκεκριμένη κατηγορία ψηφιακών συσκευών που έχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οι συσκευές, για παράδειγμα, στο σύστημα LoRa επικοινωνούν σε μεγάλες αποστάσεις 5, 15 και περισσότερα χιλιόμετρα. Οι συσκευές καταναλώνουν ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα, χρειάζονται ελάχιστη ισχύ, γιατί στέλνουν πληροφορίες αλλά ορισμένα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και γιατί στέλνουν κωδικοποιημένες πληροφορίες και δεν στέλνουν εικόνες, ήχους ή βίντεο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι συσκευές επικοινωνούν με άλλες έξυπνες εντός εισαγωγικών συσκευές, ρυθμίζοντας μία λειτουργία σε έναν χώρο, ένα κτίριο, σε μια ολόκληρη πόλη. Για παράδειγμα, σε έναν δρόμο μπορούν να υπάρχουν αισθητήρες που μετράνε την ένταση του φυσικού φωτός και ανάλογα ρυθμίζουν το άναμα ή την ένταση των προβολέων στην περιοχή, στη γειτονιά εκείνη. Όμοια, σε ένα κτίριο, οι αισθητήρες μετράνε τη θερμοκρασία και την ποιότητα του αέρα και δίνουν εντολές να λειτουργήσει ο εξαερισμός ή η θέρμανση του κτιρίου. Τότε μιλάμε για έξυπνα κτίρια, έξυπνες πόλεις και για να έρθουμε και στη δική μας περίπτωση στους λαχανόκηπους, για ευφυή γεωργία. Ας ξεκινήσουμε από ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχετε φυτέψει πιπεριές στο λαχανόκηπό σας. Πόσο συχνά πρέπει να τις ποτίσετε? Οι οδηγίες θα σας πούνε περίπου 2-3 φορές την εβδομάδα. Όμως, αν στο λαχανόκηπό σας ή στη γλάστα σας το χώμα κρατάει νερό και υπάρχει υγρασία στον αέρα ή βρέχει, μπορεί η πιπεριά σας να θέλει λιγότερο πότισμα. Οι αισθητήρες υγρασίας εδάφους από τη συσκευή αισθητήρων LoRa που ετοιμάσαμε για εσάς, μετράνε τις συνθήκες του περιβάλλοντος και σας δίνουν τις σχετικές πληροφορίες που μπορείτε να τις δείτε στον υπολογιστή σας για να ποτίσετε τις πιπεριές σας ή όποιες άλλες καλλιέργειες έχετε τοποθετήσει όσο πρέπει για να μεγαλώνουν σε ιδανικές συνθήκες χωρίς να σπαταλάτε νερό ή λίπασμα. Έχουμε δηλαδή την καλύτερη φροντίδα για το φυτό με μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι μια περίπτωση βιώσιμης αϊφόρου καλλιέργειας που βασίζεται σε έξυπνες συσκευές και είναι μια κλασική περίπτωση ευφυούς γεωργίας. Σε ένα σύστημα Internet of Things με συσκευές τύπου LoRa έχουμε τη συσκευή των αισθητήρων όπως αυτή εδώ, τον κόμβο δηλαδή, όπου γίνονται οι μετρήσεις ανάλογα με τους αισθητήρες που έχουμε τοποθετήσει μέσα και το τι θέλουμε να μετρήσουμε ή να παρατηρήσουμε. Τα δεδομένα από τον κόμβο θα μεταφερθούν στον πλησιέστερο σταθμό κεραίας ή την πύλη όπως το λέμε του δικτύου. Σε κάθε πύλη μπορεί να εξυπηρετηθούν πάρα πολλοί κόμβοι ταυτόχρονα που είναι στην ίδια περιοχή. Τα δεδομένα των μετρήσεων από την πύλη θα περάσουν στο ίντερνετ και συνήθως θα συγκεντρωθούν σε ένα πόρταλ, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλαδή, όπου γίνεται και η παρουσίαση των δεδομένων. Τέλος, εμείς μπορούμε να συνδεθούμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να παρακολουθήσουμε από τον υπολογιστή μας ή από το κινητό μας τα δεδομένα όπως παρουσιάζονται και όπως θέλουμε εμείς να τα διαβάσουμε ανάλογα με τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και ανάλογα με την καλλιέργεια που έχουμε οργανώσει στο λαχανόκηπό μας. Τα δίκτυα LoRa χρησιμοποιούν απλές συχνότητες όπως ένα ραδιόφωνο. Επίσης, οι συσκευές του δικτύου LoRa καταναλώνουν ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια και οι μπαταρίες τους αντέχουν περισσότερο από 2-3 χρόνια. Τέλος, τα δίκτυα LoRa δεν επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και μπορούν να τυχούν σε μεγάλους χώρους, σε μεγάλες περιοχές, με τις συσκευές τοποθετημένες σε αποστάσεις χιλιόμετρων. Θα έχετε την ευκαιρία να οργανώσετε το λαχανόκηπό σας χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό δίκτυο LoRa με συσκευές αισθητήρων εδάφους και αέρα.
θα σας δοθούν οδηγίες και ο εξοπλισμός για να συναρμολογήσετε το δικό σας κόμβο και να τον θέσετε σε λειτουργία. Πέρα από τη φροντίδα του λαχανόκηπου, θα μπορέσετε να κάνετε και πειραματικές συγκριτικές μετρήσεις για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το πώς σχετίζονται οι καιρικές συνθήκες με τις συνθήκες του εδάφους. Επίσης, θα μπορέσετε να συγκρίνετε το πόσο νερό εξοικονομήσατε σε σχέση με τη φροντίδα ενός άλλου λαχανόκηπου χωρίς αισθητήρες και μετρήσεις. Πού θα χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές LoRa στο πρόγραμμα Μικροί Πράσινοι Καλλιεργητές? Πέρα από το σχολείο σας, θα μπορείτε να παρακολουθείτε και να ανταλλάσσετε δεδομένα με άλλα σχολεία που θα εγκαταστήσουν και εκείνα συστήματα LoRa στο δικό τους λαχανόκηπο. Για όλα αυτά, για την οργάνωση και τη λειτουργία του δικού σας λαχανόκηπου και των αισθητήρων που θα τοποθετήσετε, θα έχετε τη βοήθεια και την υποστήριξη των ανθρώπων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και του προγράμματος Little Green Families. Καλή επιτυχία!